Η χρόνη των ρημάτων. Οι χρόνοι αναφέρονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Στο παρελθόν, για κάτι που γινόταν ή έγινε. Παρατατικός αριθμός. Έγραφα. Αόριστος. Έγραψα. Υπερσυντέλικος. Είχα γράψει. Δεύτερη κατηγορία. Οι χρόνοι που αναφέρονται στο παρόν, δηλαδή κάτι που γίνεται τώρα, τη στιγμή που μιλάμε. Ενεστώτας χρόνος. Γράφω. Παρακείμενος. Έχω γράψει. Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στο μέλλον. Κάτι που θα γίνει ή θα γίνεται. Εξακολουθητικός μέλλοντας. Θα γράφω. Συνοπτικός μέλλοντας. Θα γράψω. Συντελεσμένος μέλλοντας. Θα έχω γράψει. Άσκηση. Σε τι χρόνο βρίσκεται το ρήμα της πρότασης? Η γάτα έφαγε το ποντίκι. 2. Η χελώνα είχε φτάσει πρώτη στο τέρμα, ενώ ο λαγός ακόμα έτρεχε. Εδώ έχουμε 2 ρήματα. 3. Αύριο θα πάμε εκδρομή με το σχολείο. 4. Ο Πέτρος είχε διαβάσει όλα τα μαθήματά του. Ας δούμε τώρα την κάθε πρόταση ξεχωριστά. Η γάτα έφαγε το ποντίκι. Το ρήμα έφαγε βρίσκεται σε χρόνο αόριστο, δηλαδή στο παρελθόν. 2. Η χελώνα είχε φτάσει πρώτη στο τέρμα. Το είχε φτάσει βρίσκεται σε χρόνο υπερσυντέλικο, στο παρελθόν. Ενώ ο λαγός ακόμα έτρεχε. Το ρήμα έτρεχε βρίσκεται σε χρόνο παρατατικό, πρόκειται για παρελθόν. 3. Αύριο θα πάμε εκδρομή με το σχολείο. Εδώ το ρήμα θα πάμε βρίσκεται σε συνοπτικό μέλλοντα. Αναφέρεται δηλαδή στο μέλλον. 4. Ο Πέτρος έχει διαβάσει όλα τα μαθήματά του. Το ρήμα έχει διαβάσει βρίσκεται σε χρόνο παρακείμενο. Αναφέρεται στο παρόν.